Και τελικά, μετά από μήνες καθημερινής προσπάθειας, ο στόχος όχι μόνο επετεύχθη, αλλά ξεπεράστηκε κατά πολύ. Μικροί και μεγάλοι λοιπόν στη Ρογδιά ένωσαν τις δυνάμεις τους και τα κατάφεραν. Δημιούργησαν το μεγαλύτερο σαπούνι παγκοσμίως, που σύμφωνα με τις μετρήσεις που έγιναν και από τοπογραφικά μηχανήματα μέσω δορυφόρου, έφτασε τα 1175 μέτρα. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι για όλο αυτό που θα γίνει στο χωριό μας και χαρούμενοι για όλα αυτά που έχουμε καταφέρει μετά από τόσο καιρό. Νιώθω πολύ ωραία γιατί γίνεται πρώτη φορά κάτι τέτοιο ωραίο στο χωριό μας και είναι πάρα πολύ ωραίο να προσπαθούμε να κάνουμε νέα πράγματα για το χωριό μας. Είναι πολύ περήφανο αυτό που κάνουμε και το προσπαθούσαμε ένα χρόνο. Από νωρίς το απόγευμα, μέλη του Συλλόγου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ρογδιάς Ανασεμιά και πλήθος εθελοντών ξεκίνησαν το στήσιμο του σαπουνιού κατά μήκος του δρόμου, κάνοντας την αρχή 500 μέτρα έξω από το χωριό, και αφού είχαν πριν σημαδέψει το δρόμο με διαφορετικά χρώματα, τοποθετούσαν τις πλάκες σαπουνιού. Μας ζητήθηκε βοήθεια από το Σύλλογο Ανασεμία και συγχαρητήρια για την προσπάθεια που κάνουν. Ελπίζουμε να τα καταφέρουν και από δικιά μας μεριά να βάλουμε και εμείς το δικό μας έτσι μικρό αποτύπωμα σε όλη αυτή την προσπάθεια. Έχουμε κάνει ήδη τη χάραξη της διαδρομής που οδεύει, όπως βλέπετε, η πάρα σαπουνιού, έχει γίνει προμέτρηση. Και τώρα με το ένα ηλεκτρονικό ταχύμετρο μετράμε ακριβώς την απόσταση της μπάρας και με το άλλο θα γίνει πλήρη αποτύπωση, ούτως ώστε αυτό θα είναι το επίσημο στοιχείο που θα σταλεί και στο Guinness. Δύο ώρες αργότερα το στήσιμο κατέληξε στην κεντρική πλατεία του χωριού, με εκατοντάδες κόσμου που βρίσκονταν στο σημείο να πανηγυρίζουν το τεράστιο αυτό επίτευγμα. Ο στόχος σας με την κατασκευή της μεγαλύτερης σε μήκος μπάρας σαπουνιού επετεύχθη. Νέο ρεκόρ Guinness, 1175 μέτρα και 70 εκατοστά. Συγχαρητήρια! Περιγράψτε μου λίγο τα συναισθήματα τα οποία επικρατούν αυτή τη στιγμή εδώ στη Ρογδιά, γιατί από ό,τι φαίνεται έχουμε εκπληρώσει με το παραπάνω το στόχο μας, σωστά? Ενθουσιασμός, γιατί όχι μόνο ξεπεράσαμε το στόχο μας 1100 μέτρα, κατά πολύ το υπερβήκαμε, αλλά μας συγκινεί και πάρα πολύ η παρουσία του κόσμου. Ευχαριστούμε πολύ. Πολλές ώρες, πολύ ζόρε, πολλά καψίματα. Είναι ένα όνειρο που δεν πιστεύαμε ότι θα πραγματοποιηθεί και τελικά πραγματοποιήθηκε. Ο κόσμος πλέον, έτσι όπως είναι οι οικονομικές συνθήκες, είναι όλος κλεισμένος μέσα στο σπίτι του. Οπότε αυτό ήταν μια αφορμή να ανοίξουν όλα τα σπίτια, να δώσουν ένα κέρασμα στον κόσμο και να τους πούμε ένα ευχαριστώ που ήρθαν στο χωριό μας και στήριξαν την προσπάθειά μας. Για την κατασκευή του χρησιμοποιήθηκαν παραδοσιακές κριτικές συνταγές απονοπίας με βάση το ελαιόλαδο και αρωματικά φαρμακευτικά φυτά της τοπικής Λωρίδας, μέρος της οποίας προσφέρθηκε από το αγρόκτημα του ΤΕΙ Κρήτης. Εμείς σαν Δήμος στηρίξαμε αυτή την προσπάθεια, γιατί βλέπετε τα αποτελέσματα, ο κόσμος είναι χαρούμενος, γιορτάζει, η Ρωδιά γιορτάζει. Οι άνθρωποι έχουν φαντασία, έχουν ευαισθησίες, έχουν αντίληψη ανοιχτή. Αλλά εγώ νομίζω ότι εδώ το σαπούνι αυτό που κατασκεύασαν στη Ρογδιά μας ξεπλένει όλους αρκετά. Οι μπάρες χειροποίητου του σαπουνιού κόπηκαν στη συνέχεια σε μικρότερα κομμάτια και διανεμήθηκαν δωρεάν στους πολίτες και επισκέπτες που βρέθηκαν στην πανέμορφη Ρογδιά, ενώ η υπολοιπόμενη ποσότητα διανεμήθηκε σε άπορες οικογένειες και ιδρύματα.